Οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό είναι πολύ επικίνδυνες και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Υπουργό. Οι μύθοι που καλλιεργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελληνική κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα έχουν καταρριφθεί και εννοούμε τους μύθους περί αποκλιμάκωσης της έντασης. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σκηνικό που εμπνέει μεγάλη ανησυχία. Η πολιτική της εμπλοκής που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, η πολιτική της εμπλοκής του σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακολουθούν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, οδηγεί το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες, διαμέσου των εντάσεων αλλά και των παζαριών για την αναζήτηση μιας επικίνδυνης λύσης, της λύσης της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η πολιτική της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς υπηρετεί τα συμφέροντα και την επιθετική στάση της ελληνικής αστικής τάξης και ταυτόχρονα τροφοδοτεί την ένταση με την Τουρκία και η ένταση αυτή εκφράζεται σε πολλά πεδία. Πρώτα απ' όλα εκφράζεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με ένα πακέτο απαράδεκτων διεκδικήσεων που αφορούν κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Εκφράζεται στο Κυπριακό με τη διαιώνιση της πολύχρονης κατοχής και τελευταία με το άνοιγμα της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου. Σε αυτές τις συνθήκες το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καλεί το λαό μας να καταδικάσει μαζικά την πολιτική της εμπλοκής και να διεκδικήσει το ξύλωμα των Αμερικανονατοϊκών βάσεων από την Ελλάδα, την επιστροφή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με κάθε διχοτομική λύση στο Κυπριακό και το ΚΚΕ παλεύει για Κύπρο ανεξάρτητη, ενιαία, δηλαδή ένα και όχι δύο κράτη, με μια και μόνη κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς στρατιωτικές κατοχικές δυνάμεις, ξένα στρατεύματα και βάσεις, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Τέλος, θέλουμε να καταγγείλουμε τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στην επικίνδυνη απαράδεκτη κοινή ανακοίνωση μαζί με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και άλλες αντιδραστικές κυβερνήσεις κατά της Κούβας. Πρόκειται για ένα μνημείο συκοφάντησης της Κούβας και του κουβανικού λαού για ομοί παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας. Και από αυτή τη σκοπιά θέλουμε να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή την κοινή ανακοίνωση είναι σε αντίθεση με τη θέληση του λαού μας, ο οποίος διαχρονικά και σήμερα εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Κούβα και στον κουβανικό λαό και απαιτεί την ακύρωση, την άρση του πολύχρονου αμερικάνικου επικίνδυνου αποκλεισμού. Σας ευχαριστώ.